Πιστοί από κάθε γωνιά της Κρήτης προσήλθαν στο σπήλαιο του Αηγιάννη του Ερημίτη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου, προσευχόμενοι η γέννηση του Χριστού να φέρει στις καρδιές των ανθρώπων την ελπίδα. Το μήνυμα το οποίο ουσιαστικά μας δίδει αυτή η δεσποτική εορτή είναι ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να μας δείξει πραγματικά ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Και ο σωστός δρόμος είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση μας οδηγεί γενικά κάθε πάθος αμαρτίας, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αναγεννηθεί. Το μήνυμα έχει σημασία της σημερινής βραδιάς, το οποίο νομίζω έχει να κάνει κυρίως με την αλληλεγγύη, την οποία πρέπει να έχουμε όλοι για τους συνανθρώπους μας, για τους συμπολίτες μας. Και για δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη, σε αυτό το χώρο, νομίζω το μήνυμα αυτό βγαίνει πιο δυνατό λόγω της πανδημίας και της φάσης, όπως λένε οι επιστήμονες, στην οποία βρισκόμαστε. Είχα πολλά χρόνια να έρθω εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα πια έρχομαι με τα παιδιά μου μαζί, είναι μοναδικά εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, νομίζω. Στο κατανυκτικό σπήλαιο με την αναπαράσταση της Φάτνης να συμπληρώνει το σκηνικό, οι εκατοντάδες προσκυνητές βίωσαν με θρησκευτική ευλάβεια τη νύχτα της παραμονής. Αν δεν έρθω, δεν καταλαβαίνω Χριστούγεννα. Πραγματικά σας το λέω, εδώ αισθάνομαι πραγματικά Χριστούγεννα. Και προτρέπω σε όλους, αν μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή. Είναι μια εμπειρία που τη ζει καλύτερα ο χριστιανός, ο ορθόδοξος χριστιανός εδώ μέσα στο σπήλαιο. Τον αγγίζει η εμπειρία αυτή, τον αγγίζει. Μα είναι και λογικό. Κατάλληλο, ας πούμε, για την ημέρα αυτή είναι, για τη βραδιά αυτή είναι. Φέτος οι πιστοί που παρακολούθησαν την χριστουγεννιάτικη λειτουργία ήταν λιγότεροι από τα προηγούμενα χρόνια που το σπήλαιο κατέκλυζαν εκατοντάδες κόσμου. Ήταν η δεύτερη χρονιά, ωστόσο, με περιορισμούς και μέτρα εξαιτίας της πανδημίας. Οι συνθήκες, όπως μπορείτε να καταλάβετε όλοι, δεν μπορεί να βοηθήσουν τον κόσμο να έρθει στην πολύ μεγάλη προσέλευση, διότι είναι ένα σπήλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν πάβει να είναι ένα κλειστό σπήλαιο. Και βέβαια όλοι όσοι έρχονται θα βλέπετε ότι τηρούν τα μέτρα προστασίας και φοράνε όλοι μάσκες. Είναι μοναδικό, αξίζει να έρθει κάποιος. Υπάρχει ρίγος τρομερός, είναι πολύ ωραία. Κάθε χρόνο να ερχόμαστε, είναι πολύ ωραία εδώ. Φέτος βέβαια μάλλον είναι νωρίς, αλλά λογικά θα προσέλθει κόσμος. Η χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο σπήλαιο του Αηγιάννη του Ερημίτη πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων.